Και το Κομμουνιστικό Κόμμα βάζει το θέμα των παρακολουθήσεων. Βέβαια, σε πρώτο πλάνο εσείς βάζετε τη δική σας υπόθεση, τις καταγγελόμενες από το 16 παρακολουθήσεις, και κατηγορείτε και την Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ ότι συσκότησαν. Σε πρώτο πλάνο, επιτρέψτε μου, κυρία Λιμπεράκη, βάζουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, στον κύριο Γεραπετρίτη να αιτιολογεί και να λέει: ο ενδυνάμει αρχηγός του Τρίτου Κόμματος για λόγους εθνικούς παρακολουθήθηκε, αλλά δεν προέκυψαν λόγοι. Ξέρετε ότι τα τελευταία 10 χρόνια με τις κυβερνήσεις τους, των προηγούμενων των κομμάτων που κυβέρνησαν, πάνω από 100.000 Έλληνες παρακολουθήθηκαν. Και το θέμα δεν είναι οι καταχρήσεις, όπως ονόμασε το πόρισμα της ΠΕΓΚΑ, αλλά το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕΠ, είτε βρίσκεται στο Υπουργείο Προστασίας, είτε βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να παρακολουθεί χιλιάδες Έλληνες στο όνομα του εθνικού κινδύνου. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να καταργηθεί και φυσικά στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η πολυετής παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ. Να το καταλάβω, το ΚΚΕ λέει να μην υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο ένα καθεστώς το οποίο εντάσσεται σε συνολικότερες αποφάσεις και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν εξαιρεί κανέναν και το οποίο θεωρεί ότι στο όνομα του εθνικού κινδύνου ένας ή δύο εισαγγελείς μπορούν να βάζουν κοριούς σε 100.000 Έλληνες την τελευταία δεκαετία. Εσείς πιστεύετε ότι ακόμη παρακολουθείτε το κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος? Γιατί να μην παρακολουθείτε? Σας ρωτώ, δεν ξέρω, έχω αφήσει την υπόθεση από το 16 μέχρι και το 22. Από το 16 μέχρι το 22 με 3-4 διαδοχικές επιβεβαιωμένες παρακολουθήσεις, είναι πολύ πιθανόν και τον επόμενο μήνα να ξαναπροκύψει κάποια καινούργια παρακολούθηση. Θα στηρίζατε πρόταση για νέα εξεταστική? Στηρίξαμε και την προηγούμενη, είδατε να βγει και κάτι. Άρα δεν θα στηρίξαμε, λέγοντας ότι δεν βγαίνει άκρη με αυτές τις εξεταστικές. Το πρόβλημα που πρέπει να μπει επιτάπητος είναι η κατάργηση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Το δικό σας μοντέλο, εσείς θέλετε καλούς μισθούς. Κύριε Σοφιανέ, θα ρωτήσω κάτι που νομίζω πολλοί κόσμος το έχει απορία. Πιστεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να δώσουν, ας πούμε, κατώτατο μισθό 2.000 το μήνα? Επειδή υπάρχει μια αγωνία σε σχέση με την κοστολόγηση, να θυμίσουμε και στους φίλους που αγωνιούν για το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να δώσουμε, ότι από το 2024 ξεκινάει η αυστηρή εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία τη σέβονται και θα την τηρήσουν, οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί σε σχέση με το έλλειμμα και τα εξαμηνία έλεγχη στα πλαίσια της υλοποίησης των προγραμμάτων του αναπτυξιακού πακέτου και των προαπαιτούμενων που απαιτεί, του μεγάλου μνημονίου δηλαδή, το οποίο είναι ήδη σε ισχύ. Ας μπούμε τώρα στο διατάφτα. Ξέρετε, όταν μιλάμε για οικονομία, θα μιλάμε για το 2022 που 150 εισηγμένες είχαν 10,5 δις καθαρά κέρδη και οι μισθοί είχαν μείωση 7,5% η πραγματική τους αξία. Θα μιλάμε για τους χιλιάδες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοπορισμού, όχι μόνο τα όρια της φτώχειας ο 1 στους 4, αλλά και τα όρια της ένδυας, της πίεσης, της ασφυκτικής στην καθημερινότητά μας. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση προεκλογική παροχολογία σε εισαγωγικά, να θυμίσουμε ότι ο άδικος φόρος, όπως έλεγε ο κύριος Κατρούγκαλος, ο ένφια που θα καταργούσαν, παραμένει σε ισχύ. Εν έτη 2023, νομίζω, 12 χρόνια. Γιατί δεν μπαίνετε χρόνια, σε μια κυβέρνηση αυτά να βοηθήσετε χρόνια να αλλάξουν? Θα σας πω και για την κυβέρνηση. Γιατί όσο αν θέλετε, θέλεις με την κυβέρνησή σου να υπηρετήσεις αυτή την κοινωνία, αυτή την οικονομία του κεφαλαίου, το οποίο στο όνομα του κέρδους δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, και έχουμε 57 νεκρούς στα Τέμπη, 104 καμένους στη Μάνδρα, στο Μάτι, πνιγμένους στη Μάνδρα, δεκάδες εργατικά ατυχήματα καθημερινά στο βωμό αυτού του κέρδους. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σύστημα, θέλουμε να το ανατρέψουμε. Να σας ρωτήσω, κύριε Σοφιανέ. Το ζητούμενο είναι σε σχέση με την ανάγκη ο λαός μας να αντιληφθεί, να καταλάβει ότι αυτός ο μονόδρομος που περπατάμε είναι αδιέξοδος. Έρχονται χειρότερες μέρες, γι' αυτό πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας τώρα. Έχει ανοίξει η συζήτηση, και εξαντανακλάσεως βέβαια, ακόμη και για το νόμισμα. Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι να φύγουμε από το ευρώ. Η θέση και την του ΚΚΕ είναι ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και ότι πρέπει να κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα που παράγουν τον πλούτο αυτής της χώρας. Ένας πλούτος ο οποίος τρέχει από τα μπατζάκια.
Ξέρετε, πάντως τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης καλά δεν κάνει η Ελλάδα και τα παίρνει και κάποια δεν είναι δάνεια. Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, συνοδεύονται με προαπαιτούμενα τα οποία συνιστούν ένα υπερμνημόνιο που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Είναι πολλά τα παραδείγματα για τα παραμύθια που μας έλεγαν στο παρελθόν. Θα ανέβουν οι ΑΠΕ και θα μειωθούν τα τιμολόγια στο ρεύμα. Τα εκατομμύρια που δόθηκαν από εδώ και από εκεί, και επειδή μιλάμε για το πού να βρουν τα λεφτά, μπορούν και να φορολογήσουν το κεφάλαιο, μπορούν επίσης να εισπράξουν την πλειοψηφία των χρεών στο δημόσιο, τα οποία είναι ανίσπρακτα και τα οποία τα χρωστάνε αυτοί οι οποίοι επιδοτήθηκαν πολλά χρόνια πριν από όλες τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, κύριε, παρακαλώ, είναι τέτοια η σύγκληση των κομμάτων που κυβέρνησαν και κυβερνούν, που κάνουν τους επενδυτικούς οίκους να μην ανησυχούν, το είπε η Μούντις, το λέει ο Τσιούνις, ο περιβόητος Αμερικάνος πρεσβευτής, το λέει ο κύριος Τουρνάρας, μην ανησυχείτε. Τα συστημικά κόμματα θα τα βρουν. Το θέμα είναι απέναντί τους να υπάρχει ισχυρό αντίπαλο δέος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.